Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένα κύμα πανικού εξαπλώθηκε γύρω από το βόρειο προάστιο του Λονδίνου, Highgate. Στον κόσμο των υπερφυσικών αστικών μύθων δεν υπάρχει πιο περίεργος από την ιστορία του βαμπύρ, ο οποίος στήχιωσε το νεκροταφείο Highgate του Λονδίνου στις αρχές του 1970. Ας πάμε όμως πιο παλιά, στο 1839, για να ξεκινήσουμε την ιστορία. Το νεκροταφείο Highgate στο Λονδίνο άνοιξε τις πύλες του το 1839. Ο χώρος αυτός από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε προορισμό όχι μόνο για τους νεκρούς αλλά και για τους ζωντανούς. Το βαθύ πράσινο των δέντρων, η ποικιλία των φυτών, τα στριφογυριστά μονοπάτια και τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μνημεία γοητεύουν εδώ και πολλά χρόνια τους επισκέπτες του κημητηρίου. Σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας George Eliot, η ποιήτρια Κριστίνα Ροσέτη και ο Karl Marx βρίσκονται θαμμένοι εκεί από τη Βικτοριανή εποχή. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα το νεκροταφείο Highgate είχε γεμίσει από μνήματα. Αργότερα όμως, όταν η Γερμανία βομβάρδισε το Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά από τα μνημεία καταστράφηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί τάφοι να σπάσουν και να ανοίξουν. Από το 1960 και έπειτα το θέαμα προκαλούσε ανατριχίλα καθώς είχε επέλθει εγκατάλειψη αφού κανείς δεν είχε φροντίσει να το επισκευάσει. Οι πρώτες μαρτυρίες για μια παράξενη ανατριχιαστική φιγούρα ήρθαν στις αρχές του 1960. Ένα ζευγάρι το 1963 περπατούσε στη λεωφόρο Σουέινς η οποία περνούσε κατά μήκος της βόρειας πύλης του νεκροταφείου. Αυτό που αντιμετώπισαν ήταν τόσο τρομακτικό που πάγωσαν από το φόβο. Είχαν αντιμετωπίσει αυτό που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως βαμπύρ του Highgate. Μια ψηλή, σκοτεινή φιγούρα γλιστρούσε πίσω από τα κυκλειδώματα. Το πρόσωπό του ήταν ό,τι χειρότερο και φρικιαστικό μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Αυτά ανέφερε το ζευγάρι. Το μέρος πολύ σύντομα έγινε καταφύγιο για ναρκωμανείς, βάνδαλους, δραπέτες και εγκληματίες. Μέχρι το 1970 είχε διαρρεύσει και η φήμη ότι στο Highgate γινόταν σατανιστικές τελετές και άλλες περίεργες δραστηριότητες όταν νύχτωνε. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία επισκεπτόταν συχνά τον τάφο ενός συγγενή της. «Με ακολουθούσαν αλόκοτοι άνθρωποι και ποτέ δεν έλεγαν ούτε μία λέξη. Πρέπει να έκαναν περίεργες τελετές», είπε η γυναίκα. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι που ανέφεραν ασυνήθιστα γεγονότα. Δύο από αυτούς, ο Ντάβιντ Φάραντ και ο Σον Μάντζεστερ, αποφάσισαν να ερευνήσουν το χώρο και να φωτίσουν τις μυστηριώδεις αναφορές. Οι ιδιότητές τους ήταν εξίσου σκοτεινές. Ο Φάραντ δήλωνε ότι είναι μυστικιστής και μέντιουμ και ο Μάντζεστερ κυνηγός βρικολάκων. Αρχικά κατέγραψαν το εύρος των καταστροφών και των ζημιών του νεκροταφείου. Ο Φάραντ είχε δηλώσει πως η τάφη ήταν ορθάνυχτη και τα φέρετρα διαλυμένα. Σε ένα τάφο κοντά στο Top Gate μπορούσε κανείς να δει τα απομεινάρια σκελετού τα οποία ήταν διασκορπισμένα έξω από το φέρετρο. Οι αρχές αμέσως μετά τις καταγγελίες απαγόρεψαν την είσοδο στο κοινό. Παρόλα αυτά όμως πολλοί υποστήριζαν ότι οι βανδαλισμοί και πολλές από τις ζημίες δεν οφείλονταν σε ανθρώπους αλλά σε κάτι άλλο. Οι φήμες μεγέθυναν ακόμη περισσότερο τις σκιές και άρχισαν κάποιοι να βλέπουν ακόμα και φιγούρες προσώπων μέσα στο χώρο. Μάλιστα, δύο μάρτυρες περιέγραψαν ένα ψηλό και σκοτεινό όν το οποίο τους προκάλεσε και στιγμιαία παράλυση. Το Δεκέμβριο του 1969 ο Φάραντ αποφάσισε να διανυχτερεύσει στο Highgate και να εξακριβώσει τι συνέβαινε. Σύμφωνα με τις αναφορές του, όταν έφτασε στις πύλες τα μεσάνυχτα, αντίκρισε μία ανδρική φιγούρα να τριγυρνάει γύρω και μέσα στο νεκροταφείο. Όταν πλησίασε πιο κοντά, είπε ότι είδε έναν άντρα πολύ ψηλό, ο οποίος ξεπερνούσε τα 2 μέτρα σε ύψος. Στη συνέχεια, είδε και 2 μεγάλα μάτια στο πάνω μέρος ενός κορμιού που δεν ήταν ανθρώπινο. Ο Φάραντ φοβήθηκε τόσο πολύ που γύρισε την πλάτη του και ετοιμάστηκε να φύγει. Όταν όμως βρήκε τη δύναμη και ξαναγύρισε, η φιγούρα είχε εξαφανιστεί.
Ο Φάραντ έγραψε ένα γράμμα και το έστειλε στην εφημερίδα Hampstead and Highgate Express. Μέσα σε αυτό περιέγραφε την εμπειρία του στο Highgate επιμένοντας την ανδρική φιγούρα. Άλλες ιστορίες έκαναν λόγο για την παρουσία ενός άντρα με καπέλο που περπατούσε στα μονοπάτια και εξαφανίζονταν περνώντας ανάμεσα από τείχους και τάφους. Λίγο μετά την αποστολή του γράμματος διαδόθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε τον τρόμο στο Highgate. Αλεπούδες και άλλα ζώα νεκρά βρέθηκαν κοντά στο νεκροταφείο. Σύμφωνα με δημοσιογράφους, τα σώματά τους ήταν στραγγισμένα από αίμα, ενώ στο λαιμό τους είχαν δαγκωματιές. Αυτές οι αναφορές φούντωσαν ακόμη περισσότερο τις φήμες ότι το Highgate έκρυβε στο εσωτερικό του ένα βρικόλακα. Όπως είχε υποστηρίξει και ο Μάντσεστερ, επρόκειτο για ένα βρικόλακα τον οποίο αποκάλεσε ο βασιλιάς βρικόλακας των απέθαντων από τη βλαχία. Πίστευε ότι η φιγούρα αυτή διψούσε για αίμα ενώ έκανε και τελετές μαύρης μαγείας. Σύμφωνα με τον Μάντσεστερ, οι ακόλουθοι του βρικόλακα χρησιμοποίησαν ένα φέρετρο για να μεταφέρουν το σώμα του απέθαντου βασιλιά στην Αγγλία το 18ο αιώνα και τον έθαψαν στο Highgate για να αναπαυθεί μέχρι όμως να έρθει η κατάλληλη στιγμή και κάποιος να το επαναφέρει από τον ύπνο του. Αυτή η εκδοχή ενεργοποίησε πολίτες, δημοσιογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και κυνηγούς βρικολάκων. Ο Μάντσεστερ υποστήριξε πως ο βρικόλακας είχε κληθεί από σατανιστές και πως το σώμα του θα έπρεπε να παλουκωθεί, να αποκεφαλιστεί και να καεί, σύνηθες πρακτική κάποτε για τα βαμπύρ, αλλά παράνομη σήμερα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ του Φάραντ και του Μάντσεστερ έφτασε στο αποκορύφωμά του την Παρασκευή 13 Μαρτίου 1970, όταν ένας όχλος ξεκίνησε ένα επίσημο κυνήγι βαμπύρ στο Highgate παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να του σταματήσει. Η αστυνομία έσπευσε να κατευνάσει τα πλήθη, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η κατάσταση βγήκε εκτός ορίων. Ακόμα και μεμονωμένα άτομα έμπαιναν στο νεκροταφείο και έψαχναν να βρουν το βρικόλακα. Κανένας όμως δεν συνάντησε ποτέ τη φιγούρα του ψηλού άντρα. Ο Μάντσεστερ προχώρησε ακόμα περισσότερο και σε μια προφανή περίπτωση του θρύλου τοποθέτησε σκόρδο και αγίασμα σε μια κατακόμβη που υποστήριξε ότι είχε οδηγηθεί από ένα κορίτσι που υπνοβατούσε. Ο Φάραντ και ο Μάντσεστερ συνέχισαν τις έρευνές στο Highgate καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Ο Φάραντ συνελήφθη από την αστυνομία ένα βράδυ κοντά στο νεκροταφείο. Κρατούσε στο χέρι του ένα σταυρό και ένα ξύλο, το λεγόμενο παλούκι. Από το 2013 το δυτικό τμήμα του νεκροταφείου είναι ανοιχτό για το κοινό μόνο για μία ώρα ως group με την παρουσία ξεναγού. Επίσης είναι δυνατή και η πρόσβαση στην ανατολική πλευρά και χωρίς συνοδεία.